Φαρμακευτικά σκευάσματα για σπάνιες παθήσεις με κόστος απαγορευτικό, το οποίο όμως καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία χωρίς συμμετοχή για τον ασθενή, χορηγεί το φαρμακευτικό τμήμα του Νοσοκομείου Χανίων. Πρόκειται για τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα, τα οποία χορηγούνται μόνο από νοσοκομιακά φαρμακεία. Αυτά τα ορφανά φάρμακα είναι συνήθως ακριβά σκευάσματα. Υπάρχει περίπτωση, έχουμε σκευάσματα που κάνουν και 30 και 40 χιλιάδες ευρώ, τα οποία χορηγούνται χωρίς συμμετοχή βέβαια στους ασφαλισμένους. Οι εξωτερικοί μας ασθενείς που παίρνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους, σε αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 150, και η αγωγή τους κατά μέσον όρο κοστίζει γύρω στις 100 με 120 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δύο ασθενών στα Χανιά με έλλειψη του ενζύμου α-γαλακτοσιδάσης. Η φαρμακευτική αγωγή τους κοστίζει 30.000 ευρώ το μήνα. Επίσης έχουμε και άλλα φάρμακα τα οποία έχουν να κάνουν με προβλήματα στο κύτταρο, που το κύτταρο του ασθενή δεν μπορεί να μεταβολήσει ορισμένες ουσίες. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να κοστίζουν και 40.000 ευρώ το μήνα. Σε μηνιαία βάση, το κόστος της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών του νοσοκομείου Χανίων μπορεί να φτάσει τις 800.000 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση αγγίζει τα 9 εκατομμύρια. Μια άλλη κατηγορία η οποία εξυπηρετείται από το νοσοκομείο το δικό μας είναι οι ασθενείς, τα παιδιά που έχουν έλλειψη της αυξητικής ορμόνης και έρχονται μόνο από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Αυτά τα φάρμακα μόνο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων χορηγούνται, μετά από έγκριση που παίρνουν οι ασθενείς από το Παιδιατρικό Νοσοκομείο, από την Ειδική Επιτροπή που είναι στο Αγία Σοφία στην Αθήνα και στον Πέδο. Το φαρμακευτικό τμήμα του Νοσοκομείου Χανίων εξυπηρετεί τους νοσηλευόμενους ασθενείς, τις κλινικές του νοσηλευτικού ιδρύματος και τα εργαστήρια, τα κέντρα υγείας του νομού, περιφερειακά και αγροτικά ιατρία, ψυχιατρικές δομές, καθώς και τα ιατρία των δικαστικών και αγροτικών φυλακών Αγιάς. Επιπλέον, εξυπηρετεί ανασφάλιστους που λαμβάνουν ειδικές κατηγορίες φαρμάκων όπως του κεντρικού νευρικού συστήματος.